μόνο σε μία μέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε σε επίπεδο Κρήτης να παρέμβει σε 16 περιπτώσεις στις οποίες η καύση πολυμάτων καλλιεργειών ξέφυγε και χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί από πυροσβέστες. Η συγκεκριμένη ημέρα, η χθεσινή που διανύσαμε, είχαμε σε όλη την Κρήτη 16 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι οποίες ξέφυγαν από τους αγρότες οι οποίες επιχειρούσαν καύση. Έγινε εισήγηση από τις υπηρεσίες μας και εγκρίθηκε να αρχίσει νωρίτερα η αντιπυρική περίοδος. Η ανησυχία της πυροσβεστικής από τα απανωτά περιστατικά που κατέληξαν σε δικογραφίες και ενεργοποίηση του αυτοφόρου σε βάρος 6 ατόμων μέσα σε 15 μόλις ημέρες, στάθηκε η αφορμή η αντιπυρική περίοδος να ξεκινήσει νωρίτερα. Την Πέμπτη και μετά απαγορεύεται η καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών. Ό,τι κάψαμε, κάψαμε μέχρι και την Τετάρτη. Ουσιαστικά δηλαδή οι αγρότες που είχαν στο μυαλό τους την εβδομάδα που διανύουν αυτή τη στιγμή να κάψουν οποιαδήποτε υπολείμματα από ελαιοκαλλιέργειες, από οτιδήποτε στο χωράφι τους, να γνωρίζουν ότι από μεθαύριο απαγορεύεται. Με τη θετική απάντηση στο αίτημα για έναρξη της αντιπυρικής περίοδου από τις 20 Απριλίου, ο συντονιστής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επί της ουσίας, επιτρέπει μόνο σήμερα και αύριο την καύση πολυμάτων καλλιεργειών, αφού από την Πέμπτη, με την έναρξη της περίοδου, μπαίνει τέλος σε οποιαδήποτε καύση μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη. Από την Πέμπτη και μετά δεν θα πρέπει να επιχειρείται καύση πολυμάτων καλλιεργειών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου μέχρι και τις 31 τέλος του Οκτώβρη. Θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και όταν έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και ξεφύγει από τον έλεγχο θα σχηματίζεται και δικογραφία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς εξέφρασε την ανησυχία του για την επόμενη περίοδο και υπό την πίεση των κλιματικών δεδομένων, της ξηρασίας και ταυτόχρονα των συχνών έντονων ανέμων, διευκρινίζοντας ότι υπό αυτό το πρίσμα οι έλεγχοι από την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα τσουχτερά στις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν ευθυγραμμιστούν με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Ανησυχούμε για τη φετινή χρονιά. Είμαστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε κάθε μέρα για να αντιμετωπίσουμε την αντιπυρική περίοδο λόγω της ξηρασίας που έχει διανύσει το νησί μας, των λίγων βροχοπτώσεων, των ισχυρών ανέμων που πνέουν καθ' όλο το διάστημα της άνοιξης και το χειμώνα. Την εκδήλωση πυρκαγιών που ήδη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά την εξέλιξη της καλοκαιρινής περίοδου. Την αγωνία του παράλληλα εξέφρασε και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα πολιτικής προστασίας, Γιάννης Λιονταράκης, ο οποίος μιλώντας τον 984, ανέφερε ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή από τη μια δυσχεραίνουν το σχεδιασμό πρόληψης. Από την άλλη όμως, αυτός βρίσκεται σε καλό επίπεδο εξαιτίας της συνεργασίας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Σε επίπεδο Ηρακλείου, δυστυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινάνε με ένα σημαντικό αριθμό ελλείψεων όσον αφορά το προσωπικό. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, σεβαστή δύναμη για πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι άτομα τα οποία είτε μετατέθηκαν είτε συνταξιοδοτήθηκαν, τα οποία δυστυχώς δεν αναπληρώθηκαν παρόλο τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις και τα ευχολόγια που ακούμε κατά καιρούς.